Καλησπέρα όλη μέρα. Μωρό μου, πώς έλεγε το τραγούδι? Καλώς. Μωρό μου, καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σε αγαπώ και να σε αφήσω. Αν σε ενοχλώ, πες μου το δέκτη σου να κλείσω. Μην το κάνετε όμως αυτό, παιδιά, είμαι ποιήτρια. Χειροκροτήστε με. Έκανα αλλαγή τραγουδιού. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε Λάρισα. Αντρέα Καλακαρδίτσα Βόλος και Άθος Κόπελο Αλόνισο. Αχαχαχαχαχαχα, όπου και κάνετε αυτή την ώρα. Την καλησπέρα στα δικά μου τα αγόρια, θα κάτσω στην κούνια για να τους πω καλησπέρα. Γιατί μου ήρθε μια ζαλάδα, ή αλλιώς όπως λέμε εμείς εδώ στη Θεσσαλία, μια αντράλα. Αντράλα, γνωρίζετε τι λέτε εδώ στην αντράλα. Η αντράλα είναι αλλιώς ζαλάδα. Την καλησπέρα στα δικά μου τα αγόρια, στον αγαπημένο Βαλάντικα Πίτσα. Την καλησπέρα στον αγαπημένο Βασίλη Καραμπάς, την καλησπέρα στον αγαπημένο Χρήστο Μεσσινιάτη, την καλησπέρα στο αγόρι μου, το Στεφάνι μου, την καλησπέρα στο Γιώργο Καλόγυρο και την καλησπέρα στο Μιχάλη Φατέκα που είναι αυτή τη στιγμή στο control room του Βόλου. Θα πάω τώρα να δώσω ένα γλυκό φιλί στην ορχήστρα. Μη ρωτάτε, θα περάσετε τόσο όμορφα σήμερα. Τι κλαρίνο έχω, τι ορχήστρα έχω, τι φωνές έχω. Ό,τι καλύτερο. Και περιμένω, γιατί ήδη έχω ανεβάσει τη φωτογραφία στη σελίδα Αγάπη Τηλεοπτική, να μου στείλετε τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας παραγγελιές. Αλλά τώρα πεινάω. Και ποιος είναι εδώ? Ο Ντιμάκος. Ή αλλιώς Δημητρόφ. Ή αλλιώς Μίτσος. Ή αλλιώς Μιτσάρας. Αγόρι μου, τι κάνεις? Καλησπέρα. Πώς είσαι? Καλησπέρα. Πάμε. Μια χαρά. Εσύ, τι κάνεις? Μα. Πώς είσαι? Ωραία, καλά. Στα μπλε σήμερα. Έτσι, καλοκαιρινά. Στα μπλε. Μυρίζει θάλασσα. Έχουμε τέτοιο. Και εμείς είμαστε εδώ. Σε θάλασσα, πότε θα ξαναπάω? Τι ωραία είχαμε περάσει την προηγούμενη φορά που είχαμε πάει Πλαταμόνα. Γιατί δεν μας βοήθησε και ο καιρός. Πάγαμε βροχή, αλλά. Τι βροχή έχω φάει στον Πλαταμόνα. Παιδιά. Τι βροχή έχουμε φάει στον Πλαταμόνα. Δηλαδή, στην Αγιά περάσαμε τόσο ωραία, αλλά μας πήρε ο αέρας, τα μαλλιά και τα μυαλά και όλα. Αλλά είχε καλό καιρό. Πού είμαι τώρα, σε Σανέμι Βαλαντάκο? Λοιπόν, στον Πλαταμόνα επίσης περάσαμε καταπληκτικά, αλλά τέτοια βροχή είναι αυτό που λέγαμε βρεγμένος ως το κόκαλο. Το χόρεψε ο Τερζούδης αυτό. Λοιπόν, σήμερα σας έχω διαγωνισμό. Σας έχω πάρα πολλά πράγματα, γι' αυτό πρέπει να μείνετε εδώ, για να περάσουμε καταπληκτικά και για σήμερα Σάββατο απόγευμα. Όμως τώρα ο λόγος πηγαίνει στον αγαπημένο Δημητρόφ, ή αλλιώς Μίτσο, όπως θέλετε πείτε τον εσείς. Και Μίτσο μου, σήμερα θέλω να μιλάς. Θέλω σήμερα να εξηγείς τις συνταγές σου. Θέλω να γίνεται χαμός στη σημερινή εκπομπή. Και πες μου λοιπόν, τι ακριβώς θα μαγειρέψουμε σήμερα, Δημητρόφ? Κοίταξε, για το τι ακριβώς θα μαγειρέψω δεν ξέρω, αλλά έφερα εγώ κάτι σήμερα εδώ πέρα. Λοιπόν, έχω κοτόπουλο καταρχήν, ναι. Το κύριο θέμα του πιάτου. Λαχανικά, έτσι καλοκαιρινά, μελιτζάνες και κολοκύθι. Έχω μπέικον, έχω σάλτσα ντοματούλα, θα κάνουμε φρέσκια ντομάτα, γιατί σαν καλοκαίρι έχουμε ντοματούλα, είναι στα καλύτερά της. Λίγο καροτάκι, πελτέ, μπέικον ψιλοκομμένο, θα τα φτιάξουμε. Τι θα φτιάξεις όμως? Θα κάνουμε μια μίξη με γιαουρτάκι και φέτα. Θα φτιάξουμε φέτα, κάτι πράγματα εδώ. Ακούστε να σας πω. Σε λίγο ανεβάζω διαγωνισμό με μαλλιώρα, γιατί το καλύτερο κοντοσούβλι πάντα είναι μαλλιώρας. Όπως επίσης σε λίγα λεπτά θα ανεβάσω και διαγωνισμό από Mr. Baby. Μας ακολουθείτε Instagram, αυτά θα τα κάνω. Μας ακολουθείτε στο Instagram, στο προσωπικό μου προφίλ. Λέγεται αγόρια το αυτό που έχω στο Instagram. Στο προσωπικό μου προφίλ στο. Δεν λέγεται προφίλ, λέγεται προφίλ σίγουρα. Μιλάω πράγματα που δεν κάνουν. Τέλος πάντων, Instagram, Demi Agatha να ακολουθήσετε και σε λίγο θα ανεβάσω, πώς λέγεται, ο λογαριασμός μου. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Ευχαριστώ που τα ξέρεις όλα. Ευχαριστώ. Στο λογαριασμό της τράπεζα δεν έχουμε λογαριασμό μου σε τέτοια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι πάρα πολλά. Λογαριασμό της τράπεζα δεν έχουμε κανέναν. Πάντα λεφτά. Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω πώς θα κάνουμε. Και σε λίγα λεπτά επίσης στο Instagram θα ανεβάσω για εσάς που είστε ήδη μανούλες, για εσάς που περιμένετε το μωρό σας, ένα πολύ όμορφο δώρο από το Mr. Baby. Δεν έχω αποφασίσει ακόμη, αλλά θα αποφασίσω στη διάρκεια της εκπομπής θα ανεβάσω. Εσείς λοιπόν μας ακολουθείτε από τώρα. Τώρα όμως, Δημητρόφ μου, πριν εμείς κάνουμε οτιδήποτε, θα ήθελα να περάσω σε εκείνους που θα μας κάνουν μουσικά συντροφιά και θα ήθελα ένα μεγάλο χειροκρότημα, μεγάλη μου τιμή και χαρά που στη σημερινή εκπομπή κοντά μας, στη φωνή, θα παρακάμψω την κυρία, ενώ κανονικά πρέπει να ξεκινήσω με την κυρία, αλλά είναι πολύ καλή μου φίλη. Θα ξεκινήσω με εκείνον που έχω να τον δω πολύ καιρό, ο αγαπημένος Χριστόδουλος Κωνσταρέλος. Να είστε καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που στη σημερινή μας εκπομπή είστε εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να μου μιλάτε κοντά στο μικρόφωνο, θα περάσω αμέσως στη Ρούλια. Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είστε εδώ και θα περάσουμε καταπληκτικά. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς σε βρήκαμε. Να είστε πάντα καλά, να έχετε υγεία. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Και καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Ένα πολύ όμορφο Ιούνιο να έχουμε. Πολύ καλή μου φίλη, αγαπημένη δική σας, αλλά και αγαπημένη δική μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που την ξαναβλέπω στη φετινή σεζόν. Η αγαπημένη Ρούλα του Ραλιά. Ρουλάκι μου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το κάλεσμα. Να είσαι καλά. Χαίρομαι τόσο πολύ που σε βλέπω. Και εμείς που μας κάλεσε για το κάλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εύχομαι καλό μήνα και καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι να έχουμε και σήμερα. Ναι, σίγουρα θα περάσουμε καταπληκτικά. Τώρα στο Κλαρίνο είναι ένας αγαπημένος πολύ καλός μου φίλος. Ένα παιδί που εγώ, τι να σας πω, το έχω έτσι μια ιδιαίτερη αδυναμία και σε αυτόν και στον αδερφό του. Χαίρομαι γιατί είναι από τα. Παρόλο που ασχολείται πάρα πολλά χρόνια, είναι από τα πιο ανερχόμενα παιδιά στο χώρο του. Και θα ήθελα λοιπόν ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Γιώργο Μαυρατζάκη, αλλιώς τον Μαυρατζάκο μου. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλά να περάσουμε. Καλό καλοκαίρι. Με υγεία πάνω απ' όλα. Με υγεία πάνω απ' όλα. Γιωργακό, επειδή θα έχω πάρα πολλά μηνύματα στη διάρκεια της εκπομπής στην αγάπη τηλεοπτική, δηλώνουμε ελεύθερος. Ελεύθερος είμαι. Ελεύθερος και ωραίος. Κάτσε μαλακάκο μου. Μην μας ματιάζετε τόσο πολύ μόνο. Ναι, ναι. Και θέλω η φίλη μου η Νίκη από τον Βόλο να κάνει αυτό που κάνει κάθε Σάββατο και σε εμάς, εδώ και στον άντρα μου, αλλά ιδιαίτερα σήμερα στον Γιώργο το Μαυρατζάνη, και μου ξέρεις εσύ, και στείλε μου μήνυμα για να το δω. Λοιπόν, τώρα θα περάσω σε όλα τα παιδιά και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αργύρη τον Κυριάκο που σήμερα είναι στα πλήκτρα. Σας βρήκαμε. Καλώς όρισες, χαίρομαι πάρα πολύ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρόλο που σήμερα ήταν αντίξωες οι συνθήκες και πρέπει να το πω εγώ στον κόσμο. Όχι, να μην το όλα πω. Μέσα στη ζωή είναι. Όχι, θα το πω γιατί εμένα μου κάνει εντύπωση που ήρθες μετά όμως, ρε εσύ. Ναι. Λοιπόν, είχε ένα πρόβλημα το αυτοκίνητό του στο δρόμο και για να μην ακυρώσει την εκπομπή, το άφησε, το παράτησε μέσα στη μέση του δρόμου όπως ερχότανε και ήρθε για να κάνουμε την εκπομπή και αυτό θέλει μεγαλύτερο χειροκρότημα και τον ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Και όποιο πειράξει το αυτοκίνητό μας από εκεί που είναι, έχουμε κάμερες και την αστυνομία μαζί μας και θα σε βρούμε. Οπότε άστο εκεί που είναι. Αργύρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα είσαι εδώ, ειλικρινά. Τώρα, πηγαίνω στα. Πού θα πάω? Α, θα πάω στα κρουστά. Λοιπόν, πηγαίνω στα κρουστά που σήμερα έχω δύο. Είναι ίδια τα κρουστά, δεν λέω κάτι διαφορετικό στο κάτω. Όχι, είναι ίδια τα κρουστά. Και πάμε λοιπόν να καλησπέρισουμε και να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη Κωνσταρέλο που είναι στα κρουστά. Δημητράκη μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκαμε. Να είσαι καλά, καλησπέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, με υγεία σε όλους. Καλή ακρόαση. Θα περάσουμε όμορφα. Έτσι. Δημητρή, η συγγένειά σας ποια είναι, κύριε Χριστόδουλα? Ο γιος σας είναι. Μπαμπάς και γιος. Μπαμπάς και γιος. Τι ωραίο αυτό το πράγμα. Ξανθιά, έχει ποτίσει. Έχει ποτίσει, Μαυρατζάκο, έχει ποτίσει. Πολύ ωραίο αγόρι και πολύ χαίρομαι που παραμένει στην παράδοση μαζί σας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα επίσης δίπλα στα κρουστά. Πολύ καλός μου φίλος, σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Χαίρομαι τόσο πολύ που σήμερα είναι εδώ. Είναι ένα από τα πιο έτσι, σεμνά παιδιά. Όπως το όλες, είναι από τα πιο σεμνά παιδιά. Μην κοιτάς έτσι το λάκκο. Είναι από τα πιο σεμνά παιδιά και από τα πιο ευγενικά παιδιά που έχω γνωρίσει. Και πάμε ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον αγαπημένο Τόλι Μαυρατζά. Λάκκο μου. Πάντα με κάνεις και ντρέπομαι λίγο. Όχι, είμαστε εντάξει, σήμερα δεν θα φανεί καθόλου. Έχεις την καρδούλα. Εν τω μεταξύ, Τόλι, έχεις σήμερα το καλύτερο πλάνο γιατί είσαι ακριβώς στην καρδιά και είναι ρε παιδί μου σαν να χτυπάει η καρδιά σου. Έλα, κάνε, Βαλαντή, κάνε ένα. Με την κάμερα όμως κάνε. Έλα, σιγά μην το δω. Βαλαντή, κάνε λίγο, σε παρακαλώ, ένα πλάνο ακριβώς. Πώς κάνει η καρδιά? Τακ, τακ, μέσα έξω. Μέσα έξω. Έτσι, μπράβο, έχω καρδούλα. Κοιτάξτε τι ωραία καρδούλα είναι ο Τόλης. Έχει το καλύτερο πλάνο στη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ, Γιωργάκο μου. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο πιο χαμογελαστό παιδί που μπορεί να τύχει στη ζωή σας. Πολύ καλός μου φίλος, ο αγαπημένος στην κιθάρα, Βασίλης Καλαβάκας. Γεια σας, Δόμη, καλησπέρα. Καλώς όρισες, χαίρομαι τόσο πολύ που σήμερα είσαι εδώ. Είσαι ένα από τα πιο χαμογελαστά άτομα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Η γυναίκα σου πρέπει να είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη και θέλω να πιστεύω. Δεν ξέρω, να το ρωτήσουμε. Είσαι ευτυχισμένη, αγάπη μου. Το βλέπω εγώ στο πρόσωπό της και στο χαμόγελό της. Πρέπει να είναι από τις πιο ευτυχισμένες γυναίκες και ο γιος σου πρέπει να περνάει πολύ όμορφα γιατί και οι δύο είστε πολύ χαμογελαστοί άνθρωποι. Και γι' αυτό είναι και τόσο παλαβιάρης και μου δεσμευτήκατε. Και κοιτάω προς τα εκεί, δεν κοιτάω τον Βασίλη, κοιτάω γιατί πίσω μου ακριβώς είναι η γυναίκα του Βασίλη. Μου υποσχεθήκατε ότι θα μου το φέρετε σε επόμενη εκπομπή και θα τον βγάλουμε και λίγο αέρα να χορέψει μαζί μου. Ναι. Εντάξει, έγινε. Πολύ ωραία. Έγινε. Λοιπόν, θα περάσουμε καταπληκτικά και για σήμερα Σάββατο απόγευμα. Πάντα εδώ στην τηλεόραση του Άστρα με πολύ αγάπη, αληθινή. Λοιπόν, τώρα θα σηκωθώ. Θα σηκωθώ, όχι ακόμη όμως. Δεν θέλω ακόμη να σηκωθώ. Λοιπόν, θα σηκωθώ τώρα όμως. Και σας περιμένω λοιπόν στο Instagram σε λίγα λεπτά και να πω στους φίλους τηλεθεατές που μόλις τώρα προσταθήκατε εδώ στην παρέα μας ότι θα δώσω για τις μανούλες που ήδη έχετε μωράκι ή που περιμένετε το μωράκι σας να έρθει στον κόσμο, θα δώσω από Mr. Baby υπέροχο δώρο και έχω να επιλέξω ανάμεσα. Δεν έχω επιλέξει ακόμη. Σε κάθισμα αυτοκινήτου, σε καρότσι, σε πάρκο, σε παρκοκρέβατο, σε περπατούρα, σε πόρτ μπεμπέ,
Ριλάξ, αλαξιέρα, καλαθούνα, κρεβατάκι, ντουλάπα, στρώμαση, τσιταριέρα, φωτιστικό ή γενικά να σώσω την πρίκα του μωρού. Θα το σκεφτώ στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, καλή διασκέδαση, θα περάσουμε όμορφα. Σε λίγο μαγειρεύω κοτόπουλο, σε λίγο μαλλιώρα, κοντοσούβλη και φυσικά. Μετά εδώ πέρα έχω κέρασμα για το μαυρατζά. Αυτό είναι για το μαυρατζά, το Γιώργο το μαυρατζά. Το καλύτερο του πήρα σήμερα. Του πήρα μπισκότο. Γιατί ξέρω ότι είναι γλυκαντζής. Του πήρα μπισκότο από τα ζαχαροπλαστεία σοκολά και θα τον ταΐσω, κορίτσια μου, στο στόμα. Εγώ βέβαια είμαι παντρεμένη γυναίκα, αλλά είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Θα τον ταΐσω στο στόμα για να δείτε εσείς που μας βλέπετε πώς πρέπει να προσέχετε τους άντρες. Κουταλιά και απόλαυση πάντα τα ζαχαροπλαστεία σοκολά. Και τώρα χορεύουμε, σπρώχνουμε καναπέδες, σπρώχνουμε τα πάντα, ό,τι υπάρχει γύρω μας. Πολλά φιλιά να στείλω στη μικρή μου Βικτωρίνα, στο Βόλο που μας βλέπει, στα Φάρσαλα, συγγνώμη, στα Φάρσαλα που μας βλέπει αυτή την ώρα. Καλησπέρα σε όλους και φυσικά την καλησπέρα μας στους Έλληνες του εξωτερικού που μας βλέπετε αυτή την ώρα μέσα από τη διεύθυνσή μας www.stratv.gr. Καλή διασκέδαση, καλό καλοκαίρι και πάμε! Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
παρέσει ψηλό μου και παρέσει αμάμα ψηλό μου και παρέσει γενικό φάδα σου γενικό φάδα σου. Ποιος ουρανός δεν θα τελε τα μάτια σου και στεριά όταν τα σκοτάδια μου να μοιάσουν με σημεριά. Ποιος ουρανός δεν θα τελε τα μάτια σου και στεριά όταν τα σκοτάδια μου να μοιάσουν με σημεριά. Ζωγραφισμένα τα μάτια σου τα ρουμπίκα με χάρη είναι πλασμένα είμαι το χρώμα του ράλου είναι ζωγραφισμένα γιος ουρανός δεν θα δελε τα μάτια σου για στεριά κάνω τα σκοτάδια μου να μοιάσουν με σημεριά. Ουρανός δεν θα δελε εσένα για αστέρι που κάνει το χειμώνα μου να μοιάζει καλοκαίρι. Ποιος ουρανός δεν θα δελε εσένα για αστέρι που κάνει το χειμώνα μου να μοιάζει καλοκαίρι. Θες αλλάζω, δε σ' αλλάζω, άλλα μάτια δε κοίταζω, άλλα μάτια δε κοίταζω, θες αλλάζω, δε σ' αλλάζω. Ένα χριστό το Φύτεψα δέντρο στην αυλή, φούδωσα το όνομα σου. Να το μελώ κάθε στιγμή, να λέω για το σεβασμό σου. Πάρω δίχλα τα βουνά με λάβια να κοιμούμαι να μην πεθά ανά το καημό αφού σε συλλογούμαι. Φωνιά για σε στα χείλη μου κι έχω σημά μου βρήσει κι όμως το γαργάρο νερό δεν μπορεί να σβήσει. Μου δυο ζωές θα χάρισα αντιμία σε μια ψυχή
που αγαπώ και που αντί αδυναμία. Ανοίγαθε με μου μόνο μια πάλι θα τη χαρίσω. Να ξέρεις πως για σένα ζω, για σένα υποφέρω. Έλα Χριστό, τώρα μην τα σου ξέρω. Thank you.
μπράβο, μπράβο. Τι ωραίες είμαστε να και πολύ ωραία θα περάσουμε σήμερα με την υπέροχη ορχήστρα μας και τις υπέροχες φωνές μας. Ελάτε όμως τώρα εδώ, Δημητρόφ, αγόρι μου σε λίγο έρχομαι σε σένα. Και μετά θα πεις στους τηλεθεατές τι λέγαν παλιά οι οδηγοί των λεωφορείων όταν... Πήγε! Θα μας πει τρεις ατάκες που λέγανε οι οδηγοί των λεωφορείων παλιά που φώναζαν στα μικρόφωνα σε οποιοδήποτε περιοχή. Θα πρέπει να βρεις τρεις ατάκες και αν βρεις τρεις ατάκες, εγώ θα σου δώσω δώρο. Τρεις θα μου βρεις. Ε? Τρεις. Τρεις, περίμενε. Τώρα θες. Όχι τώρα. Όχι τώρα, άστο να σκεφτεί. Να σου πω κάτι. Αφήστε να σκεφτεί. Θέλω τρεις ατάκες που λέγανε. Μήπως ο σταθμάρχης τους έλεγε. Όχι, ο εισπράκτορας. Τότε υπήρχε εισπράκτορας στα λεωφορεία. Ναι. Τώρα υπάρχει εισπράκτορας στα λεωφορεία. Μόνο ελεκτής. Και ποιος βλέπει τα εισιτήρια αν όλοι έχουν εισιτήριο. Ο ελεκτής μόνο. Άρα ο εισπράκτορας έγινε ελεγκτής. Όχι, όλοι σε κάθε λεωφορείο υπήρχε εισπράκτορας. Α, ναι. Βέβαια. Τα πρόλαβε αυτά, καημένα μου. Εννοείται. Εγώ δεν τα πρόλαβα αυτά. Πήρε βαθμό εισπράκτορας. Άκου να δεις τώρα. Τρεις ατάκες θα μας πει λοιπόν μετά ο Δημητρόφ που λέγανε οι εισπράκτορες όταν σταματούσαν στη στάση λεωφορείων και ήτανε τζα! Έλαβε! Κάνε ένα τζα! Τζα! Αυτή είναι η Μαυρατζάσκαλα. 17 κάμερ. Δηλαδή, βρε αγάπη. Ζωντανά δεν είμαστε. Ζωντανά είμαστε, αυτό σου λέω. Τόσες κάμερες είναι στη δικιά μου, πήγε. Τόση ώρα δηλαδή. Και φαντάζεσαι να πήγες να το έκανες ακριβώς μπροστά να μην σε δει κανένας. Λοιπόν, μια χαρά είμαστε. Δεν πειράζει, ζωντανά είμαστε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα μας πει λοιπόν ο Δημητρόφ τρεις ατάκες που λέγανε οι πράκτορες παλιά στα λεωφορεία και έχουν μείνει ακόμη μέχρι και τώρα. Καθίστε όμως εγώ να πω, γιατί ξέχασα και πολλές καλησπέρες από προηγούμενο Σάββατα. Θέλω να στείλω πολλά φιλιά στον Άγγελο Αγγελάκο που μας βλέπουν μέσα στην υπηρεσία. Τα παιδιά είναι πολλά παιδιά που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή στην υπηρεσία του στην Κύπρο. Πολλά φιλιά λοιπόν τους στέλνουμε. Την καλησπέρα μου στα όμορφα Τρίκαλα και στο Λίνο, στον Τάκη, στη Βασιλική, στην Φρόσο, στην Δημητρούλα. Να στείλω πάρα πολλά φιλιά. Καθίστε λίγο να ανοίξω ένα μήνυμα. Λοιπόν, στη Ραφαέλα που μας βλέπει αυτή την ώρα μαζί με τη γιαγιά της και να στείλω πολλά φιλιά στη γιαγιούλα της Ραφαέλας. Ραφαέλα μου, πολλά φιλάκια. Ραφαέλα, αναφέρομαι σε σένα που μιλάμε με μηνύματα στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Για να καταλάβεις ότι λέω για σένα. Δύο καλησπέρες ακόμη. Περιμένετε, γιατί έκανα ανανέωση, επειδή μπήκα στον Τέμι Αγά και βγήκα από το Αγάπη τηλεοπτική. Την καλησπέρα μου στην Έγλη που ήμουνα, την καλησπέρα μου στην Έγλη, στην Ευδοξία, στον Βασίλη, στον Στέφανο, στον Ευάγγελο, στον Γιώργο, στον όμορφο Βόλο που μας βλέπει αυτήν την ώρα, στην Βάσια, στην Εκατερίνη, στην Τίνα, στον Νίκο. Στην Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερινάκη μου, για αυτά που μας γράφεις. Στον Θωμά που μας βλέπει, στον όμορφο Βόλο, στη Ρούλα, στον Γιάννη, στην Αφροδίτη. Και στη Γιώτα και σε λίγο έρχομαι σε περισσότερα μηνύματα και φυσικά στον αγαπημένο Ρούλι Μπανά που μας βλέπει αυτή την ώρα από την πανέμορφη Καλαμπάκα. Βαλάντι, αγόρι μου. Ο Βαλάντις τι σημαίνει σαν όνομα? Χρυσοβαλάντις. Χρυσό, Βαλάντιο. Με κατηγορεί ο άντρας. Που να έβλεπες και τι έκανε ο συνάδελφος πίσω. Λοιπόν, να σου πω, Χρυσοβαλάντης. Βαλάντης είναι το χρήμα ή όχι? Βαλάντιο. Βαλάντιο. Η τσέπη. Βαλάντιο. Ό,τι να είναι, λέω, Ρούλα. Βγαίνει. Α. Λοιπόν, Βαλάντιο είναι η τσέπη. Χρυσοβαλάντης. Αλλά ο Βαλάντης είναι Βαλάντιο. Δεν είναι Βαλάντιο. Γι' αυτό είσαι μπατηράκος. Γιατί αλλιώς είσαι ο Χρυσοβαλάντης και δεν έχεις και φραγκάκια. Αλλά ο Βαλάντης δεν είναι Βαλάντιο. Αγόρι μου. Ζεσταίνομαι. Είσαι έτοιμος να μου πεις φράσεις? Καθίστε να καθίσω. Πήγαινε εσύ τώρα στον Δημήτρη, δεν σε θέλω άλλο εγώ. Εγώ έχω τη δικιά μου προσωπική κάμερα, λοιπόν. Η οποία είναι και αυτό το αγόρτο με λαχρινό με τα πράσινα μάτια και θέλω να κοιτάζω μόνο σε αυτόν. Εσύ πήγαινε στον Δημήτρη. Πες μου λοιπόν τρεις φράσεις που λέγανε οι σπράκτορες παλιά στα λεωφορεία. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι ιστορίες. Πες. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Όταν έφτανε το λεωφορείο, περίμενε τώρα. Πες το, μην το λες χωριάτικα. Όταν έφτανε το λεωφορείο, ρε παιδί μου, και ήταν γεμάτο από κόσμο. Τι έλεγε ο εισπράκτορας? Ήταν εποχές, δηλαδή, κάθε δύο μήνες παρουσιάζονταν κάποιοι στο στρατό, ρε παιδί μου. Είχαμε ανά δύο μήνες παρουσία στρατό. Λοιπόν, φυσικό και επόμενο είναι οι δικοί σου εκεί στο λεωφορείο, σε περιμένουν να πούμε τώρα να φύγεις, να πούμε, όλοι μαζεμένοι και εκεί που μιλάτε χαλά. Και έρχεται το λεωφορείο. Ναι, έρχεται το λεωφορείο, αφού βλέπουν το λεωφορείο εκεί, φιλιά, κακό, να πούμε, έτσι λίγο δάκρυα, να πούμε. Όταν όμως ήταν άνοιγε αγορά και τα γεμάτα το λεωφορείο, να πούμε, πήγαινε οδηγός εκεί στα πατώσια και λέει, μη φιλιά στην τύπη, μη μπίμπα.
Μη φιλιέστε, deep. Είμαστε τίγκα, λέγανε. Είμαστε τίγκα. Δηλαδή, μη φιλιέστε, γιατί εμεί θα φύγουμε το λεωφορείο. Δεν πρόκειται να σα πάρω, γιατί. Εσύ το άκουγε με τα αυτιά σου αυτό. Το άκουγε με τα αυτιά σου. Ή από εσύ το άκουγε με τα αυτιά σου. Από το λεωφορείο πηγαίναμε συνέχεια. Εσύ, Δημητρόφ, να σου πω κάτι. Πόσα έχει ζήσει στη ζωή σου κι εσύ. Ειλικρινά, πώς έχεις αυτό που λένε και το βλέπω εγώ στο ίντερνετ, κλείσε από μπρος τον πείραμα από πίσω, τον πελάτη αυτό το έχεις, αυτό κάτι, δεν είναι κάτι, κλείσε κάποιες... από μπρος την πόρτα, ναι. Τον πείραμα από πίσω τον πελάτη, ναι, τον αναβάτη, δεν είναι κάτι κακό. Το συνδεύτερο όμως που επικρατούσε μέσα στο λεωφορείο ήταν όταν ήθελαν οι κάποιες κυρίες να κατέβουν τέλος πάντων. Αυτό βέβαια τώρα είναι μετά εισπράκτορα θέμα, έτσι, ναι. Όταν δεν υπήρχε πλέον εισπράκτορα, σε ένα λεωφορείο, το λεωφορείο έχει τρεις πόρτες, φυσικό κυπόμενο είναι να κατέβεις όποιο καθώς σου να κοντά, τέλος πάντων να πούμε, χτυπούσες το κουδούνι, είχε φασαρία, λεωφορείο γεμάτο, πάλι δεν άφε, άκουγες μια φωνή, είναι άνοιξε με από πίσω, φώναζε η κυρία να κατέβει, τι να κάνει, να πούμε. Ήταν στην πιστινή, στην πιστινή. Τι ωραία που το λες, να σου πω κάτι. Πρέπει να είσαι περήφανο που έχεις φτάσει σε αυτή την ηλικία και έχεις ζήσει όλες αυτές τις πολύ ωραίες χαρές της ζωής. Ανακοίνωση. Το λεωφορείο με τον πόρο χωρίς το ποτάν, αναχωρεί για τσόκια, για τσόκια. Άιτε όλες προδρομία μου είναι. Δεν βες, μπράβο Γιωργάκο μου, καταπληκτικό. Εν τω μεταξύ, αυτά όλα που λέγαμε πριν. Είναι πολύ κοινό. Αυτά όλα τα βλέπω καμιά φορά στο μέρος στο YouTube και δηλαδή είναι απίστευτα, έχουν απίστευτα χτυπήματα. Έτσι, λοιπόν, καταρχήν όταν πήγαινα σε πανηγύρια, σε εκκλησίες, σε μοναστήρια, έτσι, τώρα το καλοκαίρι, ήταν πολλά λεωφορεία, έτσι. Οπότε κάπου έπρεπε να μπεις, δεν ήξερες και όλοι, και φώνασε λοιπόν, πάμε τώρα να μαγειρέψουμε και ξεκινάμε, είπαμε σήμερα να φτιάξουμε κοτοπουλάκι, να σας πω κάτι. Η μαγιά του σεφ είναι να έχει τα υλικά μπροστά του και να βγάζει την καταπληκτική συνταγή. Άρα, Μητσάκη μου, ξεκινάς και βάζεις, λοιπόν, έκαψες λίγο βουτυράκι όσο εμείς βλέπαμε τρομπούκι.gr, ναι, έκαψες λίγο βουτυράκι και βάζεις πελτέ τώρα. Θα ξεκινήσω λίγο με το πελτέ. Τι γίνεται τώρα. Όταν βάζουμε το πελτέ να κάψει, έτσι, στο λάδι κατευθείαν, δίνουμε στη σάλτσα μια πιο βαθιά γεύση. Έτσι, αυτό μας ενδιαφέρει όταν θέλουμε να δώσουμε μια εντελώς ξεχωριστή γεύση από την πλέον συνηθισμένη σάλτσα ντομάτας. Έτσι. Ξεκινάμε να καίμε το πελτέ ντομάτας κατευθείαν στο λάδι. Έτσι, μας δίνει μια ξεχωριστή γεύση. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, εμείς θα συνεχίσουμε με το μπέικον. Έτσι. Επίσης, εδώ δυναμώνουμε τη γεύση με καπνιστή, γιατί έχουμε το μπέικον το οποίο είναι καπνιστό. Θα το βάλουμε και στην συνταγή μας. Έχουμε τις φέτες, μετά το ψήσουμε στη σκάρα. Το υπόλοιπο, λοιπόν, πελτές, μπέικον, συνεχίζουμε κρεμμύδι. Έτσι, μετά από εκεί και πέρα ξεκινάμε Μιστακή, την κλασική της σάλτσα. Ανοίξτε την πόρτα που έχω ακριβώς απέναντί μου στο γραφείο και ανοίξτε και το παράθυρο που έχει, γιατί θα πεθάνουμε. Ναι. Έτσι, μπράβο. Και καρτάκι. Άντρα, άμαξε έτσι, ανοιχτή και άσε να κάνει ρεύμα. Κάνει καλό το καρότο, έτσι, παντού. Το καρότο είναι πάρα πολύ καλό να αρχίσει να το τρως και το Μάιο, γιατί αναπτύσσει κάτι που σε κάνει να μαυρίζεις και δεν ξέρω όμως να σου πω τι. Και σε κάνει και να μαυρίζεις και πάρα πολύ εύκολα. Ομοιόμορφο κάπνισμα. Κάπνισμα. Καπνιστήκαμε εδώ. Μαύρισμα. Ομοιόμορφο μαύρισμα κάνει το καρότο. Αν το βάλεις και βγεις στον ήλιο και σε καπνίσει, θα έχεις πρόβλημα. Θες να κάνεις κάτι άλλο, να πάω λίγο τώρα στην τραγουδάκια. Λοιπόν, να βάλω λίγο, θέλεις, να ξεκινήσω, ωραία, λίγο μελιτζάνες και κολοκύθια να τηγανίσω, έτσι. Α, θα τηγανίσεις και τέτοια, αγάπη μου, τι ωραία σκέψη. Έχουμε πάρα πολύ λεπτή φέτα μελιτζάνας, έτσι, το οποίο θέλουμε πάρα πολύ λίγο τηγάνισμα, ίσα ίσα να μαλακώσουν οι φέτες για να μπορούμε να τις τυλίξουμε, έτσι, με αυτό που θα κάνουμε μετά. Πολύ ωραία. Ωραία. Εντάξει, έχουμε τις μελιτζάνες μέσα, ξεκινήσαμε τη σάλτσα ντομάτας, να μαρινάρουμε και το κοτόπουλο ή θα το συνεχίσουμε μετά. Όχι, θα το μαρινάρουμε μετά, γιατί εσείς τώρα που μας βλέπετε και πεινάτε και το φαγητό μας εμάς δεν είναι έτοιμο, θα δείτε στην οθόνη υπέροχα κοντοσούβλια να ψήνονται. Γιατί σας έχω πει 1.000.000 φορές ότι το καλύτερο κοντοσούβλι είναι πάντα μαλλιόρας. Τι θες, κοντοσούβλι χοιρινό, θες κοντοσούβλι κοτόπουλο, γιατί προσέχεις τη διατροφή σου. Και κοιτάξτε τι ωραία, έτσι, και αργά και σωστά ψήνονται. Γιατί πάντα έχουμε τις πρώτης ποιότητας κρέας, αλλά να σας πω κάτι, και είναι και το κρέας που να είναι πάρα πολύ καλό. Είναι και το μαρινάρισμα, αλλά είναι και το σωστό ψήσιμο. Άρα βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη, γιατί όσο μας βλέπετε, καλά είναι να τρώτε και κάτι και παραγγείλετε το καλύτερο κοντοσούβλι. Και αν δεν θέλετε κοντοσούβλι, πάρτε κάτι. Ποιο άντι του άρεσε σε ένα βαλαντάκο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το μπριζολέ. Πάρα μα πάρα πολύ.
και μου άρεσε και... Το κουτουπουλάκι αυτό το αρντάν. Το ξαπλωτό. Ξαπλωτό. Το ξαπλωτό, το κοτόπουλο, το ξαπλωτό. Ό,τι θέλετε. Μπαίνετε λοιπόν και κάνετε την παραγγελία σε αυτή τη στιγμή. Η ορχήστρα μου παραμένει εδώ κοντά μου. Χρωστόδουλος Κωνσταρέλος, Ρούλα του Ραλιά, Γιώργος Μαυρατζάς στο κλαρίνο, το φιλαράκι μου. Που μου στέλνετε ήδη μηνύματα και μου λέτε Ντέμι Μπεράτια θα ακούσουμε. Και του λέω όσο βλέπαμε εμείς στο τρουμπούκι.gr ότι φυσικά και θα ακούσετε Μπεράτια. Μου κλείνει ματιές και μου λέει όλα θα τα ακούσουμε σήμερα. Και Καραγκούνες θα ακούσουμε και Μπεράτια θα ακούσουμε και Υπηρώτικα θα ακούσουμε που τα περιμένετε πάρα μα πάρα πολύ. Όλα θα μου τα πει. Λοιπόν, στο κλανό ο Γιώργος Μαυρατζάς, στα πλήκτρα ο Αργύρης Κυριάκος, στην κιθάρα ο Βασίλης Καλαμπάκας, στα ακουστά ο Δημήτρης Κωνσταρέλος και φυσικά επίσης στα ακουστά, γιατί εμείς δεν είμαστε μια απλή ορχήστρα, είμαστε ορχήστρα extra extra large, ο Τόλης Μαυρατζάς. 3, 2, 1 και γίνεται χαμός! Άντε της Αρκυθέας, τα χωριά στο δουλεύμα γνωστή ράγκη. Θέλω να πάω μια φορά το κρύφο με ράγκη. Το κρύφο με ράγκη. Απ' την καραβάνα διαβόγιο στην κάσαμα πέρα πέτριλια βλάση κι αδειρώνα πω μια καλή μέρα να πω μια καλή όλα τα χωριά να πάγε στο χωριό μου στο μοναστήρι στη σπηλιά να κάνω το σταυρό μου να κάνω το σταυρό μου. Φέρτε την καπάντινη παλιά το όχτο και μορετό και δίτο μου θέση. Φορέσω και να βγω μπορώ να τα φορέσω και να βγω στις πράμορες τις ψάχες που μ' αρέσει. Αποκτήσω προνοπαντάκι αχ χιλιάδες να τα κάνω.
είδες και μου φιλεπτή αυτή. Oh!
στους κάμπους Να κάνω μία θερμή παράκληση στην ορχήστρα. Έχω μόνο το «Να σαντανιά τα δυο φορές στα γυρατιά καμία». Γιατί θέλω να το αφιερώσω σε μία φιλενάδα μου. Όχι σε αυτόν, μωρέ. Πόσες φορές. Όχι, όχι, όχι. Σε εσάς ταιριάζει το Βαλάντι του Καπίτσα και στο Δημήτρη τον Τερζούδη. Τι να σε κάνω, Χάιδομ, δεν μπορώ. Καταλάβατε. Γιατί είστε μόνο για... είστε μόνο για τον κοίτα-κοίτα, καταλάβατε. Θέλω για το. Αυτό είναι για εσάς τους δύο. Το τι να σε κάνω, Χάιδο μου. Λοιπόν, θέλω τον Άσαν Τανιά τα δύο φορές στα γερατιά καμία και την κυρία Κλεοπάτρα που γνώρισα πριν μία εβδομάδα από την Καλυθέα που βγήκατε στο μπαλκόνι και μου μιλήσατε. Κυρία Κλεοπάτρα μου, για σένα πολλά πολλά φιλιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγκινούμαι πάρα πολύ όταν βλέπω τέτοιους ανθρώπους να βλέπουν εκπομπή και να είναι κοντά μας. Κυρία Κλεοπάτρα μου, σας το αφιερώνω με όλη μου την αγάπη. Να ζήσετε χίλια χρόνια σαν τα ψηλά βουνά. Σας το αφιερώνω με όλη μου την αγάπη. Κυρία Κλεοπάτρα μου, για σας. Πάμε λοιπόν να το αφιερώσουμε. Morena,
Μανούλε. Αγώ παιδιά μου στο μπαζάρι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω στην Αργηθέα που μας βλέπετε αυτή τη στιγμή και σε όλους τους Αργηθεάτες, από όπου και αν μας βλέπετε, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Την καλησπέρα μου στη Ματούλα, τον Αποστόλη, τη Στέλλα που μου ζητάει μπεράτια μαυρατζά. Το Στελάκι τώρα εδώ, να το. Ο Γιώργος, η Ματίνα, η Ανδρονίκη και ο Γιάννης που μου λένε ντέμι μπεράτια ακόμη. Λέω σε λίγο, μετά τις διαφημίσεις τους λέω. Μετά τις διαφημίσεις θα γίνουν αυτά. Τώρα ελάτε εδώ γιατί πάω. Μίτσο, ναι. Να έρθω. Κάνε. Είχαμε καμιά... Άννα, ποιος μου το κάνει. Καλαμπακούλη μου, σε ευχαριστώ. Ξανακάντω, να το ξαναπάω. Ωραία, ναι, πάμε. Πάω. Προσοχή, ψαρούκλα. Ευχαριστώ, Καλαμπακούλη. Ευχαριστώ. Α, έτσι θα προχωράω τώρα. Με αυτό. Στρατιωτικός νόμος ισχύω. Τι στρατιωτικός νόμος, μια χαρά σας φέρουμε σήμερα και τον τελευταίο καιρό γενικότερα. Λοιπόν, Δημητρόφ μου, ναι. Κάτι θέλω να πω, δεν θυμάμαι τι θέλω να πω όμως, αλήθεια. Θες να μαγειρέψεις? Θα κάνω κάτι. Άντε, κάνε κάτι. Κοριτσιά, μανούλες μου, μανούλες, αποφασίζω τώρα ότι θα ανεβάσω από Mr. Baby. Παίρνω λίγη έμπνευση, τον αφήνω να μαγειρέψει, τώρα θα γίνει αυτό, έτσι. Mr. Baby, έρχεται. Άντε καλέ. Λοιπόν, το άνοιξες, το γιαούρτι, φέρ' το εδώ. Γιατί? Το θέλω να δείξω κάτι στους τηλεθεατές μου. Να ξέρουνε. Το γιαουρτάκι μας από το γραβάνι, Βαλαντάκο, αν μπορείς, που το παίρνουν εκεί, θέλω και εσύ να το έχεις. Λοιπόν, θα το δείτε πιο κοντινό. Το γιαουρτάκι μας από το γραβάνι, από την αγαπημένη μου κυρία Μέρη και τον κύριο Μανώλη και τους τρεις γιους φυσικά, τα παιδιά να στείλω πολλά πολλά φιλιά. Άλλαξε μόνο το εξωτερικό, το στραγγιστό, έτσι. Είναι η καινούργια μας συσκευασία και είναι και καταπληκτική. Αυτό, γραβάνι, θα θυμάστε έτσι, το δικό μου στραγγιστό γιαούρτι. Μανώλης γραβάνης, πού θα σας το γυρίσω? Όχι, okay, γελαδίτσα λέω. Ναι, να το. 100% φρέσκο ελληνικό γάλα. Απλά άλλαξε η συσκευασία και είναι η νέα μας συσκευασία αυτή για να μην αναρωτιέστε. Πάρε τώρα το γιουρτάκι σου, το στραγγιστό σου. Πάντα γραβάνης Μανώλης, για πες. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, θα πάρουμε φέτα. Πάλι και αυτή γραβάνης, έτσι, πάρα πολύ. Ναι, παιδιά, να σας πω κάτι, εγώ σας το έχω ξαναπεί αυτό, δεν έτρωγα φέτα. Και όταν δοκίμασα, γενικά η φέτα εμένα μου μύριζε. Γιατί? Δεν μπορούσα να φάω ποτέ φέτα. Άρχισα να τρώω φέτα και με ξετρελαίνει από όταν δοκίμασα τη φέτα του γραβάνι. Είναι απίστευτη. Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ γευστική. Έτσι, μπράβο, αυτό και φτιάχνεις και καταπληκτική τυρόπιτα. Δηλαδή, είναι. Έφτιαξα μια τυρόπιτα, κάτσε να βρω τη φωτογραφία, πες εσύ. Έχω φωτογραφία. Από τυρόπιτα. Τυρόπιτα. Άνοιξα φύλλο, Μιτσό. Πλάκα κι αλήθεια σου λέω. Ναι. Αλλά δεν είχα πλάστη. Είμαι και ξέρεις πώς το άνοιξα. Μπουκάλι. Όχι, όχι, θα σου πω. Όχι, όχι, όχι. Δεν είχα πλάστη, παιδιά, και το άνοιξα με αυτό το σελοφάν. Πώς είναι το αλουμινόχαρτο. Γιώργο, πάμε να δείξει, βραγάπη, δεν ξέρω με το ίδιο κόσμο. Πώς είναι το αλουμινόχαρτο. Αυτό που έχει το σελοφάν. Δεν είχα πλάστη και άνοιξα με αυτό. Θα σας τη δείξω τώρα φωτογραφία. Μπράβο, καθίστε. Έγινε τέλεια. Αλευράκι, το έκανα, ξέρεις. Το έκανα ένα καλό φύλλο από κάτω χοντρό. Όχι πολύ χοντρό. Ένα κάτω, ένα πάνω. Έτσι. Και σουσάμε. Πολύ τέλεια. Από σένα τα έμαθα αυτά όλα. Όταν δεν έχουμε έτσι εργαλεία, ψάχνουμε να βρούμε. Πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Βαλάντι, άστον αυτόν και να δείξει την τυρόπιτά μου. Δείξτε την τυρόπιτα να δει ο κόσμος τι χρυσοχέρα είμαι. Παιδιά, έχω φτιάξει πολύ special τυρόπιτα. Δικιά μου είναι αυτή. Ο Γιώργος, όλο το ταψί. Ήταν Κυριακή μεσημέρι.
Ξυπνήσαμε αργά, όχι καλά, ξυπνήσαμε αργά, έφαγε τη μισή και μετά ξανακοιμήθηκε επειδή έφαγε πολύ. Όταν ξαναξύπνησε, έφαγε την άλλη μισή. Εγώ έφαγα ένα κομματάκι, δεν τρώω πολύ. Εσύ γιατί έφαγες ένα κομματάκι? Δεν πρόλαβα. Πρόλαβα. Θέλετε να πω στον κόσμο, δεν την πω. Θυμάστε την ιστορία που σας έλεγα. Αυτό δεν κάνει να σας το πω εσάς τηλεθεατές μου, γιατί είναι εδώ η οικογένειά μας. Θυμάστε Μίτσο και Βαλάντι. Ο Βασίλης ήταν και ο Χρήστος ήταν. Ο Βασίλης δεν πρέπει να έχει έρθει ακόμα. Την ιστορία με τις μπριζόλες που σας έλεγα. Για πες. Όχι, τι λέω στον αέρα αυτή την ιστορία. Έλα, καλά. Γιατί. Όχι, δεν θυμάσαι για να λες πες. Όχι, δεν θυμάμαι. Δεν πειράζει. Άντε, φτιάξε τη γιαούρτι σου εκεί, για πες. Λοιπόν, γιαούρτι και φέτα. Ναι. Έτσι, τώρα τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ένα γέμισμα στο ρολάκι που θα κάνουμε τη μελιτζάνα. Έχουμε ψήσει τις μελιτζάνες, έχουμε τηγανίσει. Θα σας δείξω και ένα ψωμί που έφτιαξα μια μέρα. Πες εσύ. Έφτιαξε ψωμί. Έφτιαξα και ψωμί. Σιμιγδάλι το έφτιαξα. Αλλάζει. Γιώργο, δεν πιστεύω να μου βρει τη φωτογραφία από το ψωμί μου. Πες εσύ. Ναι, λοιπόν, έχουμε ψήσει σχάρα κολοκυθάκι, φέτα, και αυτό πάλι έτσι, με το εργαλείο να κοπούν σε λεπτές φέτες, εδώ. Έτσι, θα γεμίσουμε μετά στη συνέχεια με το μείγμα φέτας και γιαούρτι που έχουμε κάνει. Έτσι, θα το βάλουμε εδώ στην άκρη και θα ξεκινήσουμε με το κοτόπουλο. Το οποίο ας το κοτόπουλο τώρα, περίμενε. Δες monitor. Δες monitor να δεις τι ψωμί έφτιαξα. Και αυτό τις Κυριακές έχω εμπνεύσεις. Το βλέπεις το ψωμί, Χριστάκο, ιδέες. Είναι ένα μπουμπούλι. Κάτι. Να σας πω κάτι. Ρούλα, αλήθεια, φτιάχνω πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Τις Κυριακές έχω εμπνεύσεις. Κάθε μέρα μαγειρεύω, αλλά τις Κυριακές έχω έμπνευση. Γιατί έτσι την Κυριακή, μα αρέσει. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, πριν μαριναρούμε το κοτόπουλο, γιατί η ώρα πέρασε. Λοιπόν, ναι, πάπα, να το ψήσουμε κιόλας. Θες να το μαρινάρεις, ναι, για να πάω σε διαφημίσεις. Ναι, να το μαρινάρω λίγο για να μπορώ. Ωραία. Να ξεκινήσω εγώ να το βάζω. Δεν πάω σε διαφημίσεις, πρέπει να το μαρινάρει και να σας δώσω Mr. Baby, πριν πάω σε διαφημίσεις. Λοιπόν, λαδάκι έτσι. Ωραία. Καλό έτσι ανακάτεμα πάρα πολύ μασάζ με το κοτόπουλο, αλάτι, λίγο πιπεράκι και εδώ. Και θα βάλουμε και μυρωδικό φρέσκο, γιατί καθότι αυτή η εποχή καλοκαίρι είναι τα καλύτερά της. Όταν έλειπες, ό,τι πιάτο έκανα γαρνιτούρα, έριχνα, τι έριχνα, θυμάσαι, τι σου είχα πει. Ναι. Τι έριχνα. Θυμάσαι τι. Εστραγγόν. Εστραγγόν. Ό,τι όταν έλειπε ένα μήνα, πολύ, ναι, όταν έλειπε ο Δημητράκος, ό,τι πιάτο έκανα γαρνιτούρα, το έκανα φαίνεται, το έριχνα εστραγγόν. Λοιπόν, εσύ ρίχνεις αλάτι, πιπέρι, ρίγανη. Ρίγανη και θα ρίξω και λίγο τετρολίβανο. Πολύ ωραία. Έτσι, θα τα βάλουμε εδώ, θα τρίψουμε καλά το κοτόπουλο. Αν θέλουμε και δεν μας αρέσει αυτό, γιατί το δαγκώνουμε, μας αφήνει έτσι έντονη γεύση, ναι, το τετρολίβανο, μπορούμε να το ψιλοκόψουμε έτσι, πριν το ρίξουμε στο πιάτο, έτσι. Πολύ ωραία. Και είπαμε έντονο μασάζ, το κοτοπουλάκι να πάει παντού, αλάτι, πιπέρι και όλα τα μυρωδικά μας, τα καλοκαιρινά που βάζουμε τώρα, το ψήσουμε στη σχάρα. Και καλό είναι από αυτά που ξέρω από ο Δημήτρης, θα το επιβεβαιώσει βέβαια, ότι αφού μαρινάρετε το κρέας, να το βάλετε και για λίγη ώρα στο ψυγείο να καθίσει η μαρινάδα και να το βάλουμε και ακόμα όλη τη νύχτα. Αυτό το κάνουμε για να σφίξει, έτσι. Ναι, είναι και πάρα πολύ νόστιμο. Λοιπόν, αφήνω τον Δημήτρη λοιπόν να μαρινάρει το κρέας και πριν εγώ σας ανακοινώσω τι τελικά αποφάσισα να ανεβάσω στο Instagram για να σας το δώσω δώρο, πάμε να δούμε υπέροχα πλάνα από το Mr. Baby με 4 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Βόλο αλλά και Λάρισα. Βόλο, Δευτέρας Νοεμβρίου και Ξενοφόντος 15, Λάρισα, 6ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνική Οδού, Λάρισας Αθηνών, που θέλω όσοι μας βλέπετε από εδώ κοντά να επισκεφτείτε το συγκεκριμένο χώρο, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά τετραγωνικά μέτρα. Υπάρχει απίστευτη ποικιλία που μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά πράγματα, όπως αξεσουάρ καθίσματος αυτοκινήτου, καθίσματα αυτοκινήτου, καρότσια, πάρκα, παρκοκρέβατα, περπατούρες, πόρτ μπεμπέ, ριλάξ, αλαξιέρες, καλαθούνες, κρεβατάκια, ντουλάπες, στρώματα, σιρταριέρες, φωτιστικά και πρίκα του μωρού, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πάρα πολύ καλές τιμές. Έχει τα πάντα, ό,τι θέλει. Για την τσέπη του καθενός, θέλετε να πάρετε κάτι οικονομικό, υπάρχει στην καλύτερη ποιότητα. Θέλετε να πάρετε κάτι επώνυμο, υπάρχει στην καλύτερη ποιότητα αλλά και τιμή. Συνδυασμός ποιότητας και τιμής. Θέλω λοιπόν να επισκεφτείτε το συγκεκριμένο χώρο και να πω σε όλους ότι αν οι αγορές σας ξεπερνούν τα 800 ευρώ, αυτό που κερδίζετε είναι δώρο αυτόματα 2 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα 2 πεντάστερα ξενοδοχεία. Μας στο Ionian Blue που βρίσκεται στη Λευκάδα και σας δώσαμε και εμείς ένα τριήμερο εκεί, μας στο Μοντάνα που είναι στο πανέμορφο Καρπενήσι. Τώρα, εγώ από όλα αυτά λέω να δώσω, θα μου πει και η Μανούλα εκεί, το παρκοκρέβατο μέχρι ποια ηλικία είναι, συνήθως, εκεί στο χρόνο είναι.
Λοιπόν, τότε σήμερα, ακούστε να δείτε. Ε, και παραπάνω για να πέσει. Ακούστε να δείτε. Σήμερα θα δώσουμε ένα παρκοκρέβατο. Το ανεβάζει τώρα ο Χρήστος Μεσσηνιάτης στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram. Ε, και το επόμενο Σάββατο θα σας δώσω κάτι που να καλύπτει και μεγαλύτερες ηλικίες. Λοιπόν, ανεβάζουμε τώρα, ανέβει και ήδη με ενημερώνει ο Χρήστος, το παρκοκρέβατο από Mr. Baby. Κάνετε like στη φωτογραφία. Αφήνετε το σχόλιο σας, ακριβώς τις οδηγίες ακολουθείτε, γιατί αν κάνετε μόνο like, μετά, επειδή εμείς πάμε στα σχόλια για να κάνουμε την κλήρωση, το βλέπετε στα βιντεάκια, δεν παίρνετε μέρος. Άρα κάνετε like στη φωτογραφία. Κάνετε το σχόλιο σας και έτσι παίρνετε μέρος στην κλήρωση. Ήρθε η ώρα όμως εμείς να περάσουμε τώρα στα πρώτα και απαραίτητα διαφημιστικά μας μηνύματα, να μας φεύγουν από το κεφάλι και τα λέμε σε περίπου 4 λεπτάκια από τώρα. Πάμε. Και το αφιερώνουμε, Βαλάντη, πού το αφιερώνουμε? Στη φίλη μας τη Χαρά από το Βόλο. Και βρήκα τον μπέλα μου με τα μάτια σου. Αυτά, μη με αποσυντονίζεις, αυτά τα μάτια σου, αυτά τα μάτια σου. Όταν τα είδα σε ερωτεύτηκα, πω πω τι έπαθα, πω πω τι έπαθα. Εφτάνει βρε, Χαρά μου, για σένα, πολύ πολύ αγάπη. Ας πω κάτι, είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει χειρότερες φωνές από μένα που πληρώνονται και με μεροκάματο. Κοιτάω την κρούστο, 100% αυτό το έχω πάθει κι εγώ, γι' αυτό σας το λέω. Δηλαδή, σίγουρα έχετε ακούσει χειρότερες φορές που παίρνουν και μεροκάματο και παίρνουν και καλό μεροκάματο. Τα κορίτσια, οι φιλενάδες μου, οι φιλενάδες. Φιλενάδες μου, είναι και καλά, ξηγιούνται και μια χαρά. Λοιπόν, τώρα, με ακολουθείτε στο. Πού με ακολουθείτε, στο Instagram, ακολουθήστε με για την ώρα. Ε, όχι πουθενά αλλού. Ακολουθήστε με στο Instagram, Mr. Baby, τι ανέβασα, δεν θυμάμαι. Ανεβάσαμε το παρκοκρέβατο από το Mr. Baby. Την κλήρωση θα την κάνω. Τι μέρα είναι σήμερα? Πήγε Σάββατο, αφού έχουμε εκπομπή, είναι Σάββατο. Θα την κάνω μέσα στην εβδομάδα, τώρα η Πέμπτη ή Παρασκευή. Ε, τώρα, πριν πάω στα όμορφα. Εδώ είμαι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν πάω στα όμορφα κοτοπουλάκια που έτσι ροδοτηγανίζει, ροδοψίνει ο αγαπημένος Δημητρόφ. Δεν μου είπες τίποτα για το μπιζελάκι μου που μου έστειλε το αγαπημένο μου φαγητό. Το αγαπημένο μου φαγητό. Ποιο είναι αυτό το αγαπημένο μου φαγητό? Είναι γεμιστά. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, αυγολέμονο. Ναι. Ελαφριά για το καλοκαίρι, πάρα πολύ το καλοκαιρινό ανέκαθεν φαγητό. Αυτό θα το έτσι. Φάω το ένα, γιατί παραπάνω θα φουσκώσω. Το άλλο έλα, θα ένα μόνο θα φάω. Ένα θα φάω, ναι, ένα. Γιατί? Ένα. Πες το άλλο, τι είναι. Και μετά θα φας και γιαουρτάκι για να χωνέψεις. Πω, πω να σου πω κάτι, γιαουρτάκι όμως μαζί με το κολοκυθό. Αν δεν είχες αυγολέμονο, μπορείς να βάλεις λίγο έτσι το κολοκυθό τέτοιο. Κολοκυθό ανθό. Το κολοκυθό ανθό. Ναι, έτσι γεμιστό και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Άντε, πες και δίπλα τι έχουμε για λοιπόν, να μας δώσουμε τα πρώτα παραγγείλει. Έχουμε κυρινό με πατατούλες και καροτάκι, έτσι. Και πολύ ωραίο αυτό, ε. Όσο πολύ ωραία αξίζει γέμιση. Και το ζουμί. Ναι. Πάρα πολύ ωραία γέμιση. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπιζελάκι λοιπόν. Ωραία για φαγητό. Για το φαγητό σας. Ωραία για φαγητό, νοικοκυρούλα μου. Δουλεύεις όλη μέρα. Έχεις τα παιδιά να τα μεγαλώσεις. Να τα πας σχολείο, να τα πας φροντιστήρια, να τα πας αγγλικά, να τα πας καράτε, να τα πας πολύ τα πάνε. Μπαλέτο, άμα έχεις κορίτσι. Κολυμπητήριο, μπάσκετ. Να τα πας κολυμπητήριο, να τα πας μπάσκετ, να τα πας ποδόσφαιρο. Να τα πας τοξοβολία, γκολφ, τένις, χάπκιντο. Άρα το δεν έχουμε ακουμπάνε, παιδί μου, στη Θεσσαλία. Έχεις ασχολίες. Έχεις την ασχολία να γίνεσαι όμορφη για να σε αγαπάει ο άντρας σου και να σε θέλει πάντοτε ο άντρας σου. Δεν μπορείς να κάθεσαι μέσα στην κουζίνα και να μαγειρεύεις, γιατί αυτή τη λύση σου την έχω εγώ. Πρέπει να είσαι πάντα μια κοκέτα. Πηγαίνεις το πρωί στη δουλειά με το τακουνάκι σου, με το ωραίο στο φορεματάκι, γυρνάς, παίρνεις τα παιδιά από το σχολείο, πας, παραγγέλνεις από τον μπιζέλι εδώ για διανομή στο χώρο σου 24-10-233-383 και 6971-831-526. Ποιο μαγαζί με σε βολεύει, στην Υψηλάντου 74 ή το μπιζελάκι μας το μικρό? Πώς είναι ο δρόμος μπροστά στον Άγιο Κωνσταντίνο? Είναι 23η, όχι 23η. Μήπως είναι 28η. Είναι... Το είναι μακριά, πας μακριά. 23η, ό,τι είπε ο Βασίλης ο Καραμπάσης. Σε βολεύει τον μπιζέλι μας, πας στην Υψηλά του. Σε βολεύει τον μπιζελάκι μας, πας στον Άγιο Κωνσταντίνο ακριβώς, στην 23η και παίρνεις το φαγητό σου, το τρως, κοιμάσαι, ξυπνάς 4 η ώρα να πας αγγλικά, καπάκι να πας να πιεις καφέ με τη φιλενάδα σου και μένει και το βράδυ. Και καφέ. Τι άλλο. Ποιος είναι? Είναι υψηλά του και 23ης. Ο Άγιος Κωνσταντίνος yeah. μπροστά είναι 23ης όμως, στη Λάρισα. Yeah. Αυτό σωστά το είπαμε. Λοιπόν, και μένει και φαγητό για το βράδυ, πας και για ποτάκι, γυρνάς, τρως αυτό που έμεινε και όλα μια χαρά και οικονομικά και με τα καλύτερα υλικά και όλα μια χαρά. Ωραία! Να φύγω από σένα. Αν θες να ξεκινήσω. Δεν μπορώ. Λοιπόν, ο κόσμος τίποτα, μου, δεν έχω. Έχω ψήσει το κοτοπουλάκι απάνω, έτσι μαρινάρα. Ψήσε μου ένα καλά. Με γιατί... λαδάκι και δεντρολίβανο, έτσι. Ναι. Αλάτι, πιπέρι, λίγο ρίγανη. Θα μείνετε μετά έχουμε... για φαγητό, ε. Θα μείνετε μετά για φαγητό. Ποιο θα φάει όλα αυτά. Θα μείνει ο κόσμος. Ετοιμάσαμε και τα. Την τούρτα. Τα κόψω. Μισή έφυγε.
Όλοι θα φύγει. Εντάξει, πες όλοι παρά ωραία. Λοιπόν, να φύγω. Ναι, ναι, γιατί, ναι, ναι. Γιατί μου ζητάτε μπεράτια και λέω εγώ δεν σας χαλάω. Αυτό θα πούμε. Ναι, αυτό. Λοιπόν, μου ζητάτε μπεράτια και εγώ δεν σας χαλάω χατήρια. Και φυσικά δεν σας χαλάει χατήρια ούτε η υπέροχη ορχιστράρα μου. Πάμε λοιπόν μπεράτια να κουνήσουμε τα κορμιά μας. Και Βαλάντη, θέλω πλάνα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί είμαι ξανθιά και δεν ξέρω, άνοιξε από τον ήλιο το μαλλί. Ενώ δεν ήμουν τόσο ξανθιά. Θέλω πλάνα εδώ στο, μόνο στο γαλάζιο. Στο μπλου. Θα κλείσω έτσι τον υπολογιστή ή μάλλον θα τον κατεβάσω τον υπολογιστή και μετά θα έρθω στα δικά σας μηνύματα για να έχω ωραίτερα πλάνα. Θέλω πλάνα εδώ και μπεράτια τώρα να γίνει χαμός από το σπίτι. Για πάμε! Έλα, κερκάκι. Φρετσά. Άντε για πάρε με, για πάρε με στην αγκαλιά σου βάλε με, στην αγκαλιά σου βάλε με, ρε και ό,τι θέλεις κάνε με. Άντε θα σε πάρω χασαπάκι να σου φύγει το μεράκι, να σου φύγει το μεράκι, θα σε πάρω χασαπάκι. Στα πεύκα μες στις ρεμάτιες σε φιλήσα μα δεν το λες, σε φιλήσα μα δεν το λες, στα πεύκα μες στις ρεμάτιες. Δεν βρέχει απόψε και γιορίζει Ειρήνα η Κατερίνα μου. Άντε και πιάσε ψηλή βροχή, άντε Κατερίνα μου μικρή, άντε και πιάσε ψηλή βροχή, πως κοιμάσαι μοναχή. Άντε να σε ρηχώσουν και ρηχώσουν κι ας γινώσουν απαγαμή. Άντε νύχα ρούχα να σ' αλλάξω, Παύλο μα να σε σκεπάσω, Παύλο μα να σε σκεπάσω, νύχα ρούχα να σ' αλλάξω, τα σαμά. Και τέσσερα κυριά, έτσι να ανάψει δύο λαμπάδες και τέσσερα κυριά. Αχ, το μωρί το, πως θα νήσω κοντό, η μακριά ποδικά σου, χαρά στην παιδιά. Άρα στην παιδιά σου. Άρα εσύ σε πολύ καημένη που δεν παντρεύεσαι, μπορεί και με τον σου φάνες καλό να γίνεσαι. Thank you.
και έρχονται για μένα αργάς. Αργό δεν βγαίνει να σε δω. Αργάς, αργό δυο λόγια να σου πω. Θέλω κόκκινο πίπερι, όλα το τάιζω μενί. Θέλω κόκκινο πίπερι, αργάς, αργό, δεν πηγαίνει να σε δω. Μπορεί να αργάς, αργό, δυο λόγια να σου πω. Αι, πού σου περίστε,
Μαρούλα. Έχει μαύρα μάτια, ωραία και σκουρά μαλλιά. Η μάνα της τη θέμαρη, φωτή κοντούλα. Thank you.
Νομίζω σήμερα είστε καταπληκτικοί, νομίζω είστε απίστευτοι, ειλικρινά. Αργιθεάτικα είπα, γιατί παθαίνω κάτι διαλείψεις. Τα είπα τώρα, έτσι. Τώρα, μου μένουν υπηρώτικο οπωσδήποτε. Και θέλω να σκεφτείτε και ένα τραγούδι, το σαν αυτό που. Μόνο του το θέλω αυτό σε λίγο. Σαν να λέει, ας πούμε, περίπου τα ίδια με τον Άσαν Τανιάτα δύο φορές. Υπάρχει κανένα. Υπάρχει. Ποιο? Να μου παιδί στα 18. Να μου παιδί, θα το φέρω στη γιαγιά μου αυτό. Έτσι αφιέρωσα πολύ καιρό, τώρα αφιέρωνω σε άλλες κυρίες και παρεξηγείται. Και θα ήθελα, επειδή είναι κυρία. Το έχουμε αυτό. Μόνο αυτό θέλω σε λίγο, θα σας πω εγώ. Και θα ήθελα, Δημήτρη, να κάνω μία διόρθωση για τη γιαγιά μου, γιατί ως κυρία. Ως κυρία, έκανε ένα λάθος στην ηλικία της και είναι πολύ θυμωμένη μαζί μου. Η γιαγιά μου δεν είναι 95 ετών που σας είπα, τόσο είναι, αλλά είναι 90. 90. Και θέλω να κάνω αυτή τη διάψευση, γιατί μου είπε ότι δεν μπορείς να λες στον κόσμο πόσο χρονών είμαι. Τότε αυτό το... Η γιαγιά μου λοιπόν δεν είναι 95 χρονών. Το τραγούδι της ταιριάζει. Τόσο... Αλλά είναι 90, Αποστόλη. Το λάκκο μου είναι 90, τη στέλνω τα φιλιά μου. Και η γιαγιά μου. Ω, 90, πόσο να το πάω. Είναι και 96. Και δεν μας τα λέει. Δεν τα θυμούνται. Τότε ήταν και ταυτότητα της άλλο πράγμα. Λοιπόν, είναι 90 λοιπόν. Είναι 90 και τη θέλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Και σε λίγο η γιαγιά μου θα σου αφιερώσω και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Το οποίο εγώ δεν το ξέρω. Που λέει να μου παιδί στα 18. Και θέλω να σηκωθεί το κρεβάτι εκεί με το μπασινάκι και να χορέψει και να γίνει χαμός. Τώρα, Βαλέντα, θέλω να φύγω από σένα και θέλω να πάω στην προσωπική μου κάμερα. Α, δεν έχω προσωπική κάμερα. Γιατί? Πού πήγε ο προσωπικός μου καμεραμάν? Τώρα είναι πολύ ζέστη. Είναι πολύ θερμός ο Μίτσος εδώ δίπλα. Έχει ανοίξει όλα τα. Έχει ανοίξει εδώ είμαι. Ή έχει ανοίξει όλα τα μάτια και πήραμε φωτιά. Και πήρε φωτιά η καλαμαριά. Έτσι, έτσι. Καγιά. Είναι πάρα πολύ ζεστή εδώ πέρα. Έτσι το λέω. Αλλά... Μαγείρεψε τώρα. Έχεις 10 λεπτά που μπορείς να μαγειρεύεις. 10 λεπτά. Ναι, ναι. Μαγειρεύεις συνέχεια. Για πες. Επίτηδες σου λες αυτό. Έχεις 10 λεπτά δικά σου που δεν θα μιλήσω καθόλου. Εγώ θα πρω 10 λεπτά να κάνω. Εσύ τα αντέχεις. Ήρθε στην εκπομπή. Εδώ στην παρέα μας. Και να σας πω ότι έχει τελειώσει το φαγητό του. Μια φορά δεν έχει τελειώσει η συνταγή σε αυτή την εκπομπή. Σήμερα δηλαδή που τον χρειαζόμουν μέχρι το τέλος, πείτε μου πώς έτυχε και τελείωσε η συνταγή τώρα. Τώρα. Είδες... Το κοτόπουλο έτσι το έχω μόνο του. Όχι, όχι μόνο του. Έχω βάλει ήδη το μπέικον να γίνεται. Έτσι. Α, θα βάζει και μπέικον στο τηγάνι. Ετοιμαστείτε. Να βάλουμε γυαλιά ή λίγο όπτικο. Λοιπόν, θα το τυλίξουμε. Τη βάση από το κοτόπουλο θα τυλίξουμε με μπέικον. Έτσι, κάτι σαν και αυτό που παραγγέλνεις έξω κοτομπέικον που λέμε και τέτοια έτσι. Ναι. Μπέικον. Θα τυλίξουμε τη βάση. Έχουμε τα μπουρεκάκια, τα έχουμε κάνει έτοιμα εδώ. Μελιτζάνα τα οποία έχουμε βάλει και κολοκυθάκι μέσα και έχουμε τη φέτα μαζί με το γιαούρτι που έχουμε φτιάξει. Σαν μπουκετάκια που θα στολίσει γύρω-γύρω το κοτόπουλό μας, έτσι. Και τώρα επειδή είπες κοντομπέικον, όρσε, ναι. Θυμήθηκα μαλλιόρα κοντοσούβλι, ναι. Και ανεβάζω τώρα, το κινητό το έχω εδώ, ανεβάζω, θα δώσω, το μεταξύ την κλήρωση την άλλη την είχα κάνει, μπορώ να σας χρωστάω μια κλήρωση από μαλλιόρα. Ανεβάζω λοιπόν τώρα και τι να δώσω, θα δώσω σε δύο ζευγάρια από εσάς, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να σου πω κάτι, οι αναθυμιάσεις, παιδιά, εδώ μέσα είναι απίστευτες. Δεν μπορώ άλλο, ειλικρινά. Πώς μπαίνει αυτό το ματσούκι. Λοιπόν. Από πού το βάζω. Μην ξέρω να το βάλω σε σένα, να κάνω την πάρα. Γιατί σε μένα. Όχι, για σένα. Εμένα μου μυρίζει μια χαρά η γεύση. Μίτσο, Μίτσο. Μίτσο, άντε να σου πω. Έχω το κουκουφλί μου, δεν μπορώ. Θα χαλάσει το κουκουφλί μου. Έλα εδώ. Πάλι εγώ θα την πληρώσω, δηλαδή. Ποιος το πουλάει αυτά να μας στείλει δωρεάν. Γιατί είμαστε εκπομπή. Ποιο να πω. Δεν πειράζει. Οι πυροσβέστες έχουν τέτοιο πράγμα να μας στείλουν. Θέλω η πυροσβεστική Λάρη σας, τα παιδιά να στείλω πολλά φιλιά. Έλα σε μένα τώρα, γιατί έχω φύγει από το πλάνο. Γίνα σε μένα. Έλα εδώ, αγόρι μου. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Θα είσαι το μοντέλο μου. Λοιπόν, θα ήθελα. Λοιπόν, επειδή εξαιρισμός δεν υπάρχει στο στούντιο και μας έχει πεθάνει με τις μυρωδιές του, βγάλετε υπέροχα γυαλιά όπτικο. Θα τα βάλω εγώ. Α, πάρε τα γυαλιά. Και θέλω να μας στείλετε τρεις τέτοιες, όχι τρεις, μία. Αυτό δεν θα βάζει. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις και πέντε ο Γιώργος. Λοιπόν, κάτι περίμενε. Δεν, δεν είναι. Τι περίμενε, εύκολο ρε. Έτσι μπαίνει, έτσι. Καλέ, κράτα μπροστά, βρε. Είσαι ωραίος. Πάνω να γυρίσω. Παίρνεις ανάσα. Μήπως πάμε να ανοίξουμε αυτό, μη σκάσει. Όχι, δεν σκάει. Σίγουρα. Ναι, ναι, εντάξει. Από εκεί ρουφάει. Λοιπόν, πάμε να γυρίσω τώρα. Ακούγεται. Λοιπόν, οι μυρωδιές που ζήνε είναι τέρυχες. Αν την κανεί πολύ τον μπέικον, πάρτε τέτοια μάσκα. Σαν να έχει βγει τέτοιο ήλιο, σαν να έχει βγει ήλιον. Φώναξε λίγο. Λοιπόν, τι άλλο, έλα. Για πε. Τι ωραία, πάμε εδώ μέσα. Να σου βγάλω, βάλω, μη σκάσει τον αέρα.
Αλλά πει για να σκάσει εκτό αέρα, τι μα νοιάζει. Εκτό τον αέρα, μα σκάσει. Το κανονικό για να έχουμε και τηλεθέαση. Είσαι εντάξει. Πού νυχτάνε να σε χτενίσω, ξανασηκώνομαι, Γιώργο. Λοιπόν, πήγαινε, ξανασηκώνομαι να τον χτενίσω, πώ θα βγει στον κόσμο. Έλα και να πάω σε διαφημίσει. Σε μαλλιάστηκε. Πού νυχτενούλα μα. Πού νυχτένα. Πού είναι. Πού την έχει τη χτένα. Έχουμε και τσατσάρα. Θυμάσαι την τσατσάρα. Έλα να με θυμίσει εδώ. Όχι, σε έκανα λίγο χάλια, περίμενα. Επίτηδες τα κάνεις τώρα αυτά. Όχι, έχεις πολύ ωραίος. Αλλά γύρνα μπροστά και μαγείρεψε, φέρε αυτό. Να ξέρεις πάρα πολύ. Καλή, μη γυρνάς πλάτη στον κόσμο, γύρνα μπροστά. Λοιπόν, γύρνα μπροστά. Με έχεις τώρα... Άστο να φτιαχτεί καμιά ώρα. Λοιπόν, να σας πω κάτι, μέχρι να φτιαχτεί ο μάγειρας, γιατί δεν τα έχω χρόνο. Λέω να περάσω τελευταία και να σου το δώσω όλο μετά. Ε? Το κάνουμε έτσι. Τι θες να κάνεις εσύ, πες. Τώρα θα στήσω πιάτο. Σίγουρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ανέβασα, κάτι λέγαλα και ξέχασα. Ανέβασα, είδε Χριστό, το ανεβάσαμε. Μαλλιώρα θα δώσω. Όχι, αυτό πάει εδώ. Η φούρτσα πάει εκεί. Αυτό πάει σε σένα. Λοιπόν, θα δώσω σε δύο από εσάς. Κοντοσούβλι θα δώσω χοιρινό, θα δώσω κοτόπουλο. Δύο από εσάς με το τέρι σας θα πάτε, έτσι. Δηλαδή, τέσσερα άτομα σύνολο. Κάντε like στη φωτογραφία, ακολουθείτε Μαλλιώρα κοντοσούβλι αυτά. Mr. Baby τα είπαμε. Πάμε στα τελευταία και απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, να πιούμε κι εμείς λίγο νεράκι, να φάμε λίγο κολοκυθό ανθό και τα λέμε σε 4 λεπτά και από τώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε τα τελευταία και απαραίτητα διαφημιστικά μας μηνύματα και εδώ πάλι το φιλαράκι μου, ο Μιτσάρας μου, έχει δημιουργήσει και έχει κάνει θαύματα. Πριν όμως δείτε το θαύμα... Καλλιτεχνία. Να σου πω κάτι. Τι. Μήπως το κοτόπουλο να το βάλεις ξαπλωτό. Γιατί. Κάτω κοντινό. Αν πάω να φάω εγώ με τον άντρα μου, απέναντι δεν τον βλέπω. Γιατί. Έλα, μωρέ. Έτσι πάει. Παιδιά δεν είναι πολύ όρθιο. Ξαναβάλε. Κάντε ένα κοντινό πάλι. Τέλος πάντων. Θα σε κρίνω. Καλό είναι. Πολύ ωραίο. Α, μαυρατζά, για να πάρει την τούρτα μου, έστειλαν μήνυμα. Πρέπει λέει να φάει ζωντανά δύο κουταλιές. Εγώ. Ναι, έτσι μου είπαν. Δεν μπορώ να παίξω μετά. Γιατί θα σε δώσω νερό. Δεν μπορώ. Θα σε δώσω και τον τόκρεμα. Θα σε δώσω και τον τόκρεμα. Δεν τρώω καμιά. Μία κουταλίτσα, αφού το υποσχέθηκα, θα σου δώσω μία κουταλίτσα στον αέρα. Μία κουταλιά να σε φέρω σε λίγο. Σε λίγο, όχι ακόμα, ναι. Θα σε δώσω και χρόνο. Ετοιμάστε και ένα νερό για το παιδί για μετά την κουταλίτσα. Μία θα σε δώσω. Μία για την Τέμι θα φας. Λοιπόν, υποσχέθηκα όμως ένα τραγούδι που θα αφιερώσω σε όλους τους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή την ώρα, που έχουν περάσει την ηλικία. Τον πρώτο. Από τα δεύτερα ίντα με το αφιερώσω. Ναι. Γιατί 60 χρονών άνθρωπος πλέον είναι νεότατος. Το αφιερώνω λοιπόν σε εσάς που έχετε περάσει τα δεύτερα ίντα της ζωής σας. Όχι τα δεύτερα, 60 είναι το δεύτερα ίντα, είναι και το 50. Δεν θα τα μετρήσω λίγο. 50, 60, 70. Τα τρίτα ίντα της ζωής σας. Τα τρίτα ίντα της ζωής, το αφιερώνω σε όλους που έχετε περάσει τα τρίτα ίντα της ζωής σας, αλλά και ιδιαίτερα στην αγαπημένη μου γιαγιά. Γιαγιά, άκου τι λέει αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω τι λέει, αλλά μου είπαν τα παιδιά ότι είναι. Α, δύο τραγούδια. Είναι όμως. Ταιριάζουν και τα δύο, μην λένε κάτι που δεν ταιριάζουν. Γι' αυτό το πράγμα. Αφιερωμένα λοιπόν σε όλους εσάς και ιδιαίτερα στη γιαγιά μου. Γιαγιά, πάμε. Ρωνα μου, Amen.
λούκα νοστι η λούκα για γαμπρό. Άντε να βγω στη ρούχα για να γαμπρω στη γειτονιά για να νύφη. Ωρε τι με κοιτάς, ωε μη με κοιτάς, που γεράσα. Μη με κοιτάς που μου γέρασα κι άσπρη σαν τα μαλλιά μου. Τα βάσανα με γέρασα τα μπα τα βάσανα της σε μένει τη γιάση Μπράβο, και θα σας δώσω τώρα 15 λεπτά ολόκληρα για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή σε λιγότερο από ένα λεπτό. Έρχομαι σε εσάς. Μητσάκο μου, τι ετοίμασε σήμερα για όλους εμάς και για τους τηλεθεατές μας που μας βλέπουν από το σπίτι. Λοιπόν, είπαμε κολοκυθάκι με λιτζάνα, έτσι σαμπουρεκάκι με φέτα και γιαούρτι, έτσι. Γραβάνης, κάναμε εδώ τα μπουρεκάκια, τα δημιουργήσαμε γύρω-γύρω από το κοτόπουλο, ψήσαμε το κοτόπουλο αφού τη μαριναράμε στη σχάρα, ναι. Και φτιάξαμε μια σάλτσα ντομάτας, έτσι, η οποία να πούμε είναι για το γευστικό του πιάτου μας. Ένα βίντεο λίγο πριν και θέλω να δω αν το τράβηξε. Ναι. Έτσι. Πρόταση, καλοκαιρινή πρόταση, γιαουρτάκι, φέτα, έτσι, έχει καλοκαιρινά στοιχεία, λαχανικά. Κοτοπουλάκι που είναι ελαφρύ. Βάλτε το γιορτάκι να φαίνεται μαζί με το πιάτο. Βάλτε έτσι μπροστά. Έτσι. Να φαίνεται καινούργια με συσκευασία και βάλτε το μπροστά εκεί. Μπράβο. Τώρα θα κάνει πολύ ωραίο πλάνο. Ο Βαλάντης μου, το αγόρι μου. Αυτή είναι η καινούργια συσκευασία λοιπόν από το γιορτάκι. Δημάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα. Ραντεβού και το επόμενο Σάββατο θα είμαστε εδώ. Όχι στούντιο. Βγαίνουμε. Βγαίνουμε. Το πολύ πολύ τώρα δεν ξέρω. Δεν έχω μιλήσει και με τα παιδιά και δεν μπορώ να σα πω. Το πολύ πολύ να σα κάνω μία ακόμα στούντιο, όχι τώρα όμω. Κάποια στιγμή, θα δούμε όμως. Τώρα από εδώ και πέρα είναι όλες έξω. Απλά θέλαμε να περιμένουμε λίγο ακόμα γιατί δεν μας ευνόησε ο καιρός και να πιάσουν για τα καλά οι ζέστες.
για να είμαστε σίγουροι να μην έχουμε πάλι βροχές. Αν και λένε ότι φέτος το καλοκαίρι θα είναι πολύ άστατο και γενικά θα έχουμε πάρα πολλές βροχές. Και σας θυμίζω πριν 4 περίπου χρόνια ή 4 ή 5, θυμάστε ένα καλοκαίρι που από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή σκάγαμε από τη ζέστη και την Παρασκευή μόλις ερχόταν η ώρα να φύγουμε τις δουλειές μας. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, παιδιά, καρέκλες, όχι βροχή. Είχε διαλύσει όλα τα καλοκαιρινά μαγαζιά, είχε γίνει απίστευτος χαμός. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην μιλήσω πολύ. Να ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω όλα τα ονόματα των παιδιών. Τον Χριστό, τον κύριο Χριστόδουλο Κωνσταντέλο, μεγάλη μου τιμή και χαρά που σήμερα ήσασταν εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Ρούλα την Τουραλιά, Ρουλάκι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά στη Λαμία. Τον αγαπημένο μου φίλο, τον Γιώργο Μαυρατζά. Σίγουρα. Άντε, δεν του δίνω κουταλιά. Τι να κάνω, αφού πρέπει να παίξει. Πρέπει να παίξει. Κλαίνω, δεν γίνεται να φάει τώρα γλυκό. Μετά, στο τέλος. στα πλήκτρα, ο αγαπημένος Αργύρης Κυριάκος, στην κιθάρα ο Βασίλης Καλαμπάκας, στα κρουστά ο Δημήτρης Κωνσταντέλος και στα κρουστά επίσης ο αγαπημένος Στέλιος Μαυρατζάς. Μην το κάνει, γιατί θέλει να την πάρει. Μην το κάνετε, ρε εσείς. Αφού θέλει να την πάρει το παιδί την τούρτα. Έτσι. όλοι, κατευθείαν, κατευθείαν. Θα έρθει να σε ταΐσει ή θα τη φάει. Τον παίρνετε. Ετοιμάστε το νερό. Είναι καλή, είναι τέλεια, σοκολά. Πω, 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 πω. Δεν είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή να μπει στο ψυγείο και να φύγει στο Μαυρατζά. Τέλος. Τέλος. Στο είπα εγώ, φέρετε το κουταλάκι. Ας το μήπως το ζητήσει καμιά θαυμάστρια. Να μην το πλύνω. Λοιπόν, θα το κρατήσω έτσι. Το ίδιο. Όποια θέλει το κουταλάκι, εδώ θα το πλένω, το κρατάω. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που σήμερα ήσασταν εδώ. Μεγάλη μου τιμή και χαρά, ειλικρινά, όλοι σας. Πολλά πολλά φιλιά. Θα κλείσουμε λοιπόν με την υπέροχη ορχήστρα. Την Μάκο μου ραντεβού το επόμενο Σάββατο από κάποιον πολύ όμορφο χώρο, φαντάζομαι. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τα δικά μου τα αγόρια, τον αγαπημένο Βαλάντι Καπίτσα, τον αγαπημένο Βασίλη Καραβάση, τον Χρήστο Μασινιά, τον Floor Manager, τον αγαπημένο Γιώργο Καλόγυρο και τον Μιχάλη Φατέκα που είναι στο Control Room του Βόλου. Εμείς ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για το επόμενο Σάββατο 6 παρα 10. Κάπου εκεί να είστε όλοι εδώ και λίγο πριν, θα βλέπετε και την τζέλα στο δελτίο μας για να ενημερώνεστε πάντα. Πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβρατο, συνεχίζετε, κάνετε like στο Instagram, μας ακολουθείτε. Έχω Mr. Baby, έδωσα παρκοκρέβατο και φυσικά κοντοσούβλη μαλλιώρας για δύο ζευγάρια που μας βλέπουν. Πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβρατο, μια ακόμη καλύτερη Κυριακή. Καλό καλοκαίρι σε όλους, όχι καλό καλοκαίρι γιατί φεύγουμε, έχουμε πολλές εκπομπές ακόμα, επειδή βρισκόμαστε στον Ιούνιο, θα είμαστε εδώ. Πάμε λοιπόν η ορχήστρα μας για όλους εσάς. Πολλά πολλά φιλιά, καλό Σάββατο απόγευμα. Γεια σας. Thank you.
χαράματα με πήρανε τα κλάματα. Κάποια στιγμή τους έχασα, απ' τον καημό μου γέρασα. Έφυγες και συμβολιώνω και στο πόνο παλάτωνο. Μάτια μου αγαπημένα ήσουν η ζωή. Σκονισμένα απ' το κομμάτι του δρόμου και ερχομένα απ' την καρδίτσα όλο που άδαρο δρόμο. Ερχομένα απ' την Αθήνα μόνο για καρδιρίσουν. Τράβα λίγο την κουρτίνα απ' το παράδειγμα σου. Σκεμμένο στον υδρότα, έρχομαι κι αυτό το βράδυ. Άνοιξε μου όπως και πρώτα, πριν μας πάρει το σκοτάδι. Έρχομαι να μην αντίνα, μόνο για κατηρήσουν. Τράβα λίγο η κουρτίνα, απ' το παρατηρήσουν. Ποιος είδε τη για στα αργάτια μη, ποιος είδε τη την αργάτια μη. Στα κλεφτήν καντυμένη, αργάτια νικαημένη. Στα κλεφτήν καντυμένη, αργάτια νικαημένη. Ποιος ήδεψα για σαρακάτια νη, ποιος ήδεψα αρίστη στεριά. Όλη τη θάλασσα σπαρμένη, αργάτια νη καημένη. Τη θάλασσα σπαρμένη, αργάτια νη καημένη. Απ' το ψηλά μαγιά μου κάνες, απ' το ψηλά ψηλά στα παλαμπονάκια. Απ' το ψηλά ψηλά στα παλαμπονάκια καθώ άιντε θέλησα να κάνω γιονιά, άιντε στη ποτιά να σου τη γεμουριά.